Τη Δευτέρα του Πάσχα θα απολογηθεί ο Άκης Χατζόπουλος, ο οποίος συνελήφθη χθες με τις κατηγορίες για διακίνηση μαύρου χρήματος και παραβίαση του νόμου περί υπόθεν έσχες. Ο ίδιος πάντως αρνείται τις κατηγορίες και μιλά για σκευωρία. Έως τότε, ο πρώην υπουργός θα παραμείνει κρατούμενος στη Γάδα. Σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και οι υπόλοιποι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Άννα Κανδύλη από την πρώην σχολή Ευελπίδων. Άννα. Όπως είπες και εσύ, Σταυρούλα, ενώπιον του εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών εμφανίστηκαν και οι τέσσερις υπόλοιποι κατηγορούμενοι για την υπόθεση των περιουσιακών στοιχείων του Άκη Τσοχατζόπουλου. Το πρωί ένας εξ αυτών, ο Αστέριος Οικονομίδης, επιχειρηματίας, μεγαλομέτοχος και διευθύνων σύμβουλος της Arcon Construction, μια εταιρεία από την οποία το 2006 η Αρετή Τσοχατζόπουλου αγόρασε το ακίνητο της Δινοκράτους, εμφανίστηκε αυτοβούλος και κατόπιν πήγε στον ανακριτή, όπου πήρε προθεσμία μόνο λίγων ωρών και αυτή την ώρα απολογείται. Ναι. Από εκεί και έπειτα οι τρεις, η Εφροσύνη Λαμπροπούλου, η λογίστρια του κυρίου Τσοχατζόπουλου, ο Νίκος Ζήγρας, εξάδελφός του και εμπλεκόμενος στην Τορκάσο, όπως και ο κύριος Γιώργος Αχπατζίδης, επίσης και αυτός στην εταιρεία Τορκάσο, είναι offshore εταιρεία η οποία εμπλέκεται στην αγοραπολισία του ακινήτου της Διονυσίου Αεροπαγίτου και σε άλλα ακίνητα που φέρονται να κατέληξαν στον πρώην υπουργό, ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί. Τώρα να σας πω ότι νωρίτερα είχαμε και μια ανακοίνωση από την κόρη του κυρίου Τσοχατζόπουλου, την Αρετή Τσοχατζόπουλου, ναι, στα σπίτια της οποίας χθες πραγματοποιήθηκε έρευνα από την αστυνομία παρουσία εισαγγελέα. Η κυρία Τσοχατζόπουλου λοιπόν λέει εν ολίγης ότι δεν βρέθηκε θησαυρό στα σπίτια της όπως κάποιοι υποστήριξαν, αλλά 10 φύλλα χρυσού αξίας 29.000 ευρώ και 9 χρυσές λίρες, οι οποίες είναι κοιμήλιο από τον παππού της.